Χρήστος, πρόεδρος εργαζομένων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχουμε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Το Σωματείο Εργαζομένων έχει καλέσει τους εργαζόμενους για τα πολλά προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της υγείας, αλλά κυρίως στο Ιπποκράτειο. Έχουμε συμπληρώσει 2 χρόνια από την έναρξη της πανδημίας και σε αυτή την περίοδο που με την Όμικρον έχουμε υπερδιπλασιασμό και μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, η ένταση που υπάρχει στα νοσοκομεία όλα είναι τεράστια. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι το νοσοκομείο μας, το Ιπποκράτειο, έχει γίνει νοσοκομείο μιας νόσου. Δεν γίνονται χειρουργία στο νοσοκομείο, είναι μόνο, γίνονται μόνο τα έκτακτα περιστατικά. Έχουν αποχωρήσει πάρα πολλοί συνάδελφοι, είτε εκτός από αυτούς που είχαμε σε αναστολή και έχουμε σε αναστολή αυτή τη στιγμή, έχουμε και στο 21 έχουν αποχωρήσει είτε για συνταξιοδοτήσεις είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο πάνω από 90 συνάδελφοι εδώ, άρα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη μείωση του προσωπικού. Και μέσα σε όλους αυτούς, αν στους συναδέλφους να προσθεθούν ότι 31 τρίτου λήγουν όλες οι συμβάσεις των επικουρικών και όποιων εργαζομένων, οι οποίοι έχουν φτάσει, είναι πάνω από 30 με 35% στο νοσοκομείο. Άρα το πρόβλημα διωγγώνεται πάρα πολύ και συνεχίζεται να είναι αυτό. Εμείς ζητάμε κάποια στιγμή, και αυτό που ζητούσαμε, η επιστράτευση και το να μπουν οι ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικές κλινικές στην εφημερία και γενικότερα στο να νοσηλεύουν περιστατικά κορονοϊού, είναι γιατί το νοσοκομείο και αυτό το νοσοκομείο θα πρέπει κάποια στιγμή, όπως όλα, να ξεκινήσουν να λειτουργούν και για τις υπόλοιπες ασθένειες. Είναι να μην είναι νοσοκομείο μιας νόσου. Και σε όλα αυτά σας είπαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν προσλήψεις, να μονιμοποιηθεί όλος αυτός ο κόσμος που υπάρχει, που δουλεύει με αυτές τις, έτσι όπως